Ακριβώς. Κατερινιά μου, τι μας έφερες? Πολύ ωραίες στέγες για να κάνουμε κάποια κοκτέιλ, επειδή καλώς ή κακώς καλοκαίρι νομίζω συνδυάζεται και με αλκοόλ και με κοκτέιλ. Το θέλουμε και στην παραλία και στο σπίτι μας ίσως, το βραδάκι, πόσο μάλλον όταν έχουμε παρέες. Οπότε υπάρχουν κάποιες ωραίες λύσεις, γιατί καλό ναι μεν το αλκοόλ έχει όμως και τα αρνητικά του, έτσι. Και μάλιστα έχει αρκετά, θα πούμε και 2-3 tips, μήπως και βοηθήσουμε και με αυτό. Και κάποιες ωραίες συνταγές για να έχουν έστω τις μισές θερμίδες, να γλιτώνουμε τις μισές αν μη τι άλλο. Γιατί να μην έχουν καθόλου, δυστυχώς δεν γίνεται. Όχι, εντάξει, δεν μπορούμε να ζητήσουμε. Μιλάμε για αλκοόλ, λογικό είναι. Αλλιώς νεράκι, ακριβώς, δεν υπάρχει. Τώρα, αλλά έτσι... Αυτό τώρα τι διαφορά έχει από όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε, ακόμα και από το ίδιο το κοκτέιλ? Το ότι έχει μικρότερη ποσότητα αλκοόλ, οπότε ούτως ή άλλως μας πρίζει λιγότερο, δεν απορροφάται τόσο μεγάλη ποσότητα. Και το ότι μπορεί, προσπαθούμε να κόψουμε από κάποια πράγματα. Δεν είναι το αλκοόλ καθαρά που μας παχαίνει, είναι το τι βάζουμε μέσα. Δηλαδή, αν έχει λικέρ, αν συνδυάζουμε 2-3 είδη αλκοόλ, αν βάλουμε μέσα χυμούς ή πόσο μάλλον ζάχαρη που τα περισσότερα έχουν, αυτά είναι που ανεβάζουν περισσότερο τις θερμίδες μας. Πόσες περίπου θερμίδες κατά μέσο όρο έχει ένα κοκτέιλ? Εξαρτάται. Το μεγαλύτερο σήμα που έχουμε μετρήσει είναι στις 400. Τι λες τώρα? Είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, με τρία κοκτέιλ καλύπτεις τις θερμιδικές σου ανάγκες. Δυστυχώς, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το τι κάνει το αλκοόλ. Δηλαδή, όταν έχω αλκοόλ στο σώμα μου, δυστυχώς ο οργανισμός επιλέγει να μεταβολήσει αυτήν και να αφήσει τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά. Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη. Οπότε δυστυχώς τα υπόλοιπα γίνονται λίπος. Οπότε ο κύριος λόγος που παχαίνουμε είναι ότι μπερδεύουμε λίγο το σώμα μας, το σύστημά μας. Ακόμα ένα ψέμα που μας τηγάνιζε το μυαλό μέσω του Sex and the City, ότι πίνοντας κοκτέιλ παραμένεις όπως η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Το καταγγέλω. Όλη τη μέρα ήταν με κοκτέιλ στο χέρι και αυτή ήταν έτσι. Πώς, λέγε η Παναγιώτη, πες σε παρακαλώ. Και αυτό ήταν παρά ήταν αδύνατη, παρά είναι τέλος πάντων η κοπέλα, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά είναι μια άσχημη εικόνα. Τι θες να πεις? Είναι μια άσχημη εικόνα. Είναι το πρότυπο όμως πάρα πολλών γυναικών, έχω να πω εγώ. Είναι το πρότυπο πάρα πολλών γυναικών όμως. Καλός ή κακός. Λοιπόν, ορίστε. Δεν διαφωνώ, δεν το ξέρω καλά το θέμα, γι' αυτό και δεν λέω παραπάνω πράγματα. Πάντως όντως προωθούν πάρα πολύ. Δηλαδή ένα κοκτέιλ πάντα στο χέρι τους ήταν νομίζω. Ναι, χαρακτηριστικό. Κάποια στιγμή θα παχύνεις, δεν μπορεί. Νομίζω ως προς το δίθεν όμως και όχι ως προς την ουσία. Πιθανότατα. Κατάλαβες. Ως προς την εικόνα. Και όχι ως προς το ναι, γι' αυτό ήμουν λίγο. Ναι, τέλος πάντων, πάμε όμως στην δικιά μας την ουσία τώρα. Λοιπόν, σίγουρα το αλκοόλ έχει πολλές θερμίδες. Το κρασί είναι το πιο light που μπορούμε να βρούμε, είναι γύρω στους 80 με 90, είναι το ότι έχει και κάποια θρεπτικά συστατικά. Το ποτήρι ή το μπουκάλι? Ποτήρι. Κλασική ελληνική ερώτηση. Μπράβο, Ευαγγέλη. Καθαρά, μπράβο, χάρη μου, μπράβο. Το ποτήρι, δυστυχώς. Και η μπύρα επίσης, 110 θερμίδες που λέμε, είναι στο μικρό το ποτήρι, των 250. Όλοι νομίζω ότι παίρνουν το μεγάλο, το κρίκετ, το 500. Ναι. Εκείνο ξεφεύγει στις 250. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν, ειδικά τα κοκτέιλ, και έχουμε και μια ωραία λίστα, αν θέλετε να το δούμε κι αυτό. Αμέσως. Ξεφεύγουν. Δηλαδή είναι από 150-200 μέχρι 300-350 που είναι το μέγιστο. Το ένα κοκτέιλ, γιατί έχει ζάχαρη συνήθως μέσα, έχει δύο κουταλιά ζάχαρη. Ακριβώς. Έχει μεγαλύτερη ποσότητα, δεν είναι η μερίδα που πίνουμε κανονικά το ποτό. Είναι 2-3 μερίδες, 2-3 μεζούρες αλκοόλ μέσα. Γιατί είναι μεγάλα ποτήρια πάντα. Άρα είναι προτιμότερο κοκτέιλ ή ένα απλό ποτό που έχει μία μεζούρα, ας πούμε. Όταν κάποιος κάνει διατροφή, θα έλεγα ένα κρασί, το οποίο θα δώσουμε και μια ωραία λύση. Ας πούμε τα σπρίτζερς που είναι σόδα με κρασί και φρουτάκια μέσα. Είναι μια πολύ ωραία λύση. Η σαγκριά που έχουμε εδώ, και θα το πούμε στην πορεία, είναι πολύ ωραίες λύσεις γιατί είναι ένα είδος αλκοόλ. Ή το πολύ πολύ έχουν και λίγο λικέρ μέσα, ίσα για να αλλάξουν τη γεύση. Και είναι το πιο light, είναι στις 100 με 150 θερμίδες. Πάρα πολύ. Ας δούμε πρώτα την κάρτα λοιπόν. Το daiquiri. Νομίζω δεν το έχουμε ακόμα. Δεν πειράζει. Το ντάκιουρι λοιπόν, καλή ώρα, είναι στις 240 θερμίδες. Οπότε είναι αρκετό το ένα ντάκιουρι που δεν είναι και μεγάλη ποσότητα. Και όχι τίποτα. Νομίζω ότι... Και το κοκτέιλ συνήθως είναι και πιο μικρές ποσότητες. Πολύ. Είναι ένα long drink. Άρα και ακριβώς. Περισσότερη η ποσότητα. Και συγγνώμη, περισσότερες θερμίδες και μικρότερη ποσότητα. Αξιοφορώ. Και πιο ακριβώς. Και πιο ακριβώ. Και ποιο πίνει μόνο ένα, παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη. Ποιο πίνει μόνο δύο, εγώ θα σου πω. Δεν θα διαφωνήσω. Παιδιά, έχουμε το PDF, μήπως έτοιμο για να βλέπουμε σιγά σιγά. Αχ, Θεέ μου, δεν θα ξαναπιούμε τίποτα άλλο το καλοκαίρι. Είναι και πολλά τα καλοκαίρι. Πες μας την περιλαμβάνει η κάρτα, δηλαδή αυτά τα στοιχεία για να... Το ντάκιουρι λοιπόν έχει τις θερμίδες που έχει περίπου ένα κανονικό, για να πούμε περίπου τι μπορούμε να κάνουμε για να τα μειώσουμε. Το ντάκιουρι ας πούμε έχει 240 θερμίδες. Τι άλλο είχαμε, τη μαργαρίτα είναι 190, που θεωρώ ότι είναι τόσο μικρή η ποσότητά της, που αν μη τι άλλο είναι λίγο τζάμπα θερμίδες. Κοσμοπόλιτον 250 της αγαπημένης Σαμάνθα. Το μοχίτο είναι στις 220. Σαμάθα είναι που λέγαμε πριν, το Sex and the City, ναι. Το μοχίτο στις 220 και Cuba Libre επίσης στις 200 με 220. Πολύ και το Cuba Libre. Ναι, αλλά τουλάχιστον είναι μεγαλύτερη ποσότητα, γιατί θα έλεγα εγώ. Γιατί έχει κόλλα μέσα, ναι. Και το πρόβλημα το είναι... Το Cuba Libre δεν είναι μια φορά με κόλλα, αυτό δεν είναι. Ναι. Και lime. Ναι.
Και το πρόβλημα σε αυτά τα αλκοολούχα ποτά είναι το ότι ακριβώς αυτό, δηλαδή μπερδεύουμε τόσο πολύ αναψυκτικό που έχει θερμίδες και αυτό, έτσι, ή χυμός, συν το αλκοόλ που ξεφεύγουμε πολύ για δηλαδή, αυτό το λόγο. Τι είναι καλύτερο, ας πούμε, κάποιος που προσέχει το σώμα του ή εδώ βλέπουμε, βλέπουμε και αυτά που μας είπες μέχρι τώρα, αλλά δηλαδή εσύ τι προτείνεις, ας πούμε. Το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι, αν μη τι άλλο, εάν κάποιος κάνει διατροφή, πρώτα απ' όλα να κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντικαταστήσω το νερό με αλκοόλ. Οι περισσότεροι, επειδή διψάνε. Ναι, αυτό το μπερδεύουν ένα δύο κοκτέιλ. Το νερό με το αλκοόλ, ναι. Ναι, ναι, ναι. Βάλε, και ναι. Για να ξεδιψάσουν, παίρνουν ή μπύρα ή μοχίτο ή αλκοόλ ή κάτι άλλο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Πίνουμε νεράκι, αν μη τι άλλο, να ξεδιψάσουμε πρώτα. Ωραία, και απλά, μετά απλά το βραδάκι βγαίνει έξω, όπως λες, είσαι με την παρέα σου κτλ. Τι να προτιμήσει, ο άλλο δεν θέλει να πιει. Υπάρχει πολλοί που δεν πίνει μπύρα. Αυτό που είπαμε με το κρασί, που το κρασί το λευκό ειδικά είναι πολύ δροσιστικό και είναι ό,τι καλύτερο, νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση για αρχή. Από εκεί και ύστερα μία σαγκριά που έχει φρουτάκια και θα δώσουμε και μία συνταγή στην πορεία, είναι επίσης μια ωραία λύση και μπορούμε να το βρούμε και έξω. Ναι. Μοχίτο, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι το κάνουν, βάζουν στέβια μέσα. Δηλαδή αυτό που ανεβάζει το μοχίτο, εάν το ζητήσουμε λίγο ελαφρύ, έχει σόδα από ό,τι είμαι στο κέι, έχει δυόσμο. Για δεν την μπορώ τη στέβια, ενώ έκανα φιλότιμες προσπάθειες, έχει πολύ διεισδυτική γεύση. Ανάλογα τι ποσότητα θα βάλεις, δηλαδή αν το δοκιμάσεις. Είναι πολύ χαρακτηριστική γεύση και πολύ επιθετική, δεν είναι καμιά διακριτική. Υπάρχουν και άλλα υποκατάστατα φυσικά, έτσι, ασπαρτάμι και τα συναφή. Ναι, αλλά έχουν κατηγορηθεί κατά κύριο για... Ενώ η στέβια είναι από τα πιο φυσικά προϊόντα που υπάρχουν σε γλυκαντική. Ναι, να αντέξω. Κάνουμε. Για πάμε παρακάτω. Και από εκεί και ύστερα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ήταν η μπύρα. Όσοι δεν θέλουν μπύρα, μετά δεν έχουμε και πολλές λύσεις. Κρασί και μπύρα είναι το μόνο που έχουν και θρεπτικά συστατικά. Η μπύρα έχει και πολύ βιταμίνη B. Τι λέτε. Έχει και μαγνήσιο, βεβαίως. Οπότε έχει και θρεπτικά συστατικά. Το ίδιο και το κρασί που έχει αντιοξειδωτικά και λίγο σίδηρο, ειδικά το κόκκινο. Πιο ελαφριά από εδώ, όπως είναι ξέρω, το τζιν και τα λοιπά που το είναι καλοκαιρινά. Και αν το κάνουμε μεσοδίτσα θα ήταν το καλύτερο. Όχι, είναι λιμονάδα που το πίνω εγώ. Ανεβάζεις κι άλλο τις θερμίδες. Κατάλαβες δηλαδή, δεν υπάρχει. Είναι και άμα βάλεις χυμό θα γίνει θεόξινο, δηλαδή μετά δεν πίνεται. Αχ, αυτό είναι αλήθεια. Είναι περιορέξιος κολοκυθόπιτο, το ξέρεις. Συμφωνώ και σε αυτό που λες. Είναι ότι ταιριάζει τη γεύση σου περισσότερο. Ακριβώς. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, και... μεγάλο ρόλο σε αυτό που λες παίζει ποσότητα, έτσι. Καθαρά. Ναι. Καθαρά και μετά η επιλογή μας. Και αυτό βασικά δεν είναι για να το ζητήσουμε από ένα μαγαζί. Δυστυχώς εκεί, όταν πάμε, μπορούμε να το απολαύσουμε, να είναι ένα ή δύο ποτάκια, να είναι μέσα στην εβδομάδα. Στο σπίτι όμως. Είναι μπράβο στο σπίτι που πολλές φορές, ειδικά το καλοκαίρι, θέλουμε το βραδάκι που θα καθίσουμε χαλαρά, δεν μπορούμε να πίνουμε κάθε μέρα σόδα, αν μη τι άλλο. Σόδα και πράσινο τσάι, τσάι ας πούμε κρύο. Το οποίο έχει υποκατάστατο μέσα ή και λίγο μέλι, είναι μια ωραία λύση αν δεν θέλουμε να πιούμε αλκοόλ. Τζιν με πράσινο τσάι μέσα. Επίσης πάρα πολύ ωραία. Συνταγή. Μπράβο. Πολύ τζιν ωραία με ιδέα. Πράσινο τσάι. Γενικά το πράσινο τσάι αρχίζει και μπαίνει και σε άλλα. Δηλαδή το δοκίμασα και σε άλλα αλκοολούχα ποτά και είναι πάρα πολύ ή ωραία. Πράσινο τσάι. Και τζιν. Ποτήρι και ένα δαχτυλάκι τζιν. Και μια μουρίτσα. Να γλιτώσουμε ό,τι μπορούμε. Και εξαρτάται ποια είναι η ποσότητα. Ακριβώς. Τι πίνεις, τσάι με τζιν ή τζιν με τσάι. Έτσι παίζει ρόλο και αυτό. Με τζιν, αλλά δεν πειράζει, ξεγελιόμαστε όμως ωραία και νιώθουμε ωραία. Άμα πεις δεύτερο από τώρα, δεύτερο που νιώθεις. Το λέει και ο Κυλαϊδόνης, τζιν τζιν τζιν, πώς του πάνε καλέ τα τζιν, δεν ξέρω τι εννοεί. Και ξέρεις στο σπίτι, και στο σπίτι ο άλλος πίνει και επειδή και το ποτό είναι πιο καθαρό, μάλλον είναι καθαρό ποτό στο σπίτι, παίζει ρόλο και το πι... τι πίνεις έξω. Το έχουν παρακάνει στα μαγαζιά έξω με τα ποτά τα οποία δεν είναι ποτά, είναι πρατήριο γρό καυσίμων. Ναι, Παναγιώτη μου, ποιες είναι το μοχητό, σε παρακαλώ. Είναι πετρέλα. Θα κάνουμε μια διαφθοψία, ρε παιδιά. Είναι τόση ώρα καθόμαστε και εμάς. Και είναι και πιο ωραίο. Στην υγειά σου, λοιπόν. Μην το πιείς όλο. Λοιπόν, αυτό λέγαμε... Ειλικρινά δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Θες να δοκιμάσεις τη σαγκρία, Παναγιώτη. Ναι. Έχει στέβια. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγο, θα το δούμε, αν ελπίζω να δούμε και τη συνταγή. Ένα κουταλάκι του γλυκού στέβια έχει. Οπότε δεν συνεχίστε παιδιά σχεδόν... να μιλάτε. Δεν κάνει να πιω λόγω της αντιβίωσης, δεν κάνει. Να πάρω θα δώσω και τη σαγκρία στον Παναγιώτη και θα μιλάω μόνο. Όχι, κράτα την πίστη να σε. Δεν κάνει να πιω λόγω αντιβίωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση. Κανονίστε να μείνω μόνος μετά, έτσι. Θα μείνεις. Λοιπόν, ναι. Τι λέγαμε τώρα, έλεγα για την ποιότητα του. Το... Για παίζει την ποιότητα. Είναι δραματικό αυτό το πράγμα, ειδικά το καλοκαίρι. Βλέπεις τα παιδιά με δύο ποτά και αρχίζουν και τρέμουνε. Εμείς είμαστε και λίγο πιο άμαθοι. Δηλαδή, χάνεσαι. Το καλοκαίρι είναι θέμα η ποιότητα του αλκοόλ. Έχει ρόλο. Ειδικά τα κορίτσια τα περισσότερα που ακούω εγώ, ειδικά σε μικρές ηλικίες, δεν τρώνε καν βραδινό για να πάρουν τις θερμίδες από το αλκοόλ. Μέγα λάθος. Και απορροφάται πολύ μάχη, πιο γρήγορα, ακριβώς. Συν το ότι το αλκοόλ γενικά δεν προκαλεί κουρασμό. Ίσα-ίσα θέλουμε και άλλες ποσότητες. Συν το ότι μετά, επειδή μεταβολίζει πολύ γρήγορα όλα τα θρεπτικά μας στατικά, πεινάς πολύ περισσότερο. Άρα και δεν τρώνε πριν. Πίνουν μεγαλύτερη ποσότητα όσοι αντέχουν τουλάχιστον και σίγουρα θα πάνε για φαγητό μετά. Οπότε γενικά είναι ένας φαύλος κύκλος. Ναι, το θέμα είναι, και σε άδειο το θέμα είναι με άδειο στομάχι, δεν θα πάνε στο φαγητό. Είναι, έχουμε χειρότερα, αυτό είναι το θέμα. Έτσι, με το. Μέγα, αυτό, τι λέει βούλα. Τι λέει βούλα. Τι παρήγγειλε το μοχίτο τη σαγκριά. Τι παρήγγειλε. Τι είπε. Σαγκριά νομίζω. Τσάι, ζεστό θέλει. Λογικό, ναι. Λοιπόν. Λογικό. Έτσι, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, πες το.
Δεν μπορείς να μιλήσεις. Εντάξει, μην μιλάς. Λοιπόν. Συνεργήστε, μάλλον δεν μπορούμε να τις δούμε. Οπότε γενικά να δώσω απλά μια συμβουλή. Δώστε και μια συμβουλή για να κλείσουμε αυτό. Ναι. Λίγη σοδίτσα βάλετε μέσα. Δηλαδή αυτό, ας πούμε, είναι κόκκινο ή ροζέ κρασί. Κυρίως το κόκκινο έχει και αντιοξειδωτικές ουσίες. Με σόδα και μπορούμε να βάλουμε φρούτα που θα δώσουν πολύ ωραίες θρεπτικές, πολύ ωραία γεύση, συγγνώμη. Και το αγγούρι που μπαίνει πάρα πολύ ωραία στη βότκα. Οπότε, αν βάλουν μια μικρή μεζούρα, μια μεζούρα βότκα με αγγουράκι μέσα, το οποίο είναι ροδέλες, οπότε δίνει πολύ ωραία, ναι, πάρα πολύ ωραία γεύση. Λίγη σόδα. Και κανονικά είχαμε κόλιανδρο στη συνταγή, 2-3 φιλαράκια κόλιανδρο. Γίνεται ένα απίστευτο κοκτέιλ. Μάλιστα. Απλό και είναι και εύκολο να γίνει. Πάρα πολύ. Εντάξει, αλλά είναι λίγο καλοκαιρινό. Καλά, τα περισσότερα νομίζω τα κοκτέιλ. Ναι, είναι, όχι, είναι και λίγο πιο ελαφρύ, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και άντρες που δεν τα σηκώνουν αυτά τα αγκουράκια και τα γλατσακλίβαλα μέσα στο ποτό. Ωραία, μπορούν να πιούν το μοχίτο ή το σηκώνουν πολύ καλύτερα. Περίμενε, μισό λεπτό. Πες, έλα, πες. Συμφωνώ. Θα πάρει το μοχίτο.